Η κατάσταση στη Λέσβο ξυπνάει μνήμες από τον εφιάλτη του 2015 και στην κυβέρνηση επικρατεί προβληματισμός. Ενώ την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών κάλεσε τον Τούρκο πρέσβη για να του εκφράσει την έντονη ενόχληση της Αθήνας. Πάμε στην Αλεξία Τασούλη που μας περιμένει στην αίθουσα σύνταξης για να δούμε τώρα, Αλεξία, πώς σκοπεύει να κινηθεί η κυβέρνηση από εδώ και πέρα. Πριν από λίγο, Στέλλα, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να συγκαλέσει εκτάκτως το ΚΙΣΕΑ αύριο στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, με μοναδικό θέμα συζήτηση την αύξηση των προσφυγικών ροών από την Τουρκία. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά το πρώτο διάβημα αυτής της κυβέρνησης προς την Τουρκία, που δόθηκε σήμερα το πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών. Υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια της Ελλάδας προς τη γειτονική μας χώρα, που δεν δείχνει να συμμορφώνεται με την Ευρωτουρκική Συμφωνία που υπεγράφει το 2016. Τουρκικές διπλωματικές πηγές με τις οποίες συνομίλησε το Όπεν μας έλεγαν ότι παραμένουν πιστοί σε αυτή τη συμφωνία και ότι αντιστοίχως περιμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κρατήσει αυτή την στάση. Από το Υπουργείο Εξωτερικών μας ενημέρωσαν επίσης ότι έγινε συζήτηση ανάμεσα στον κύριο Δένδια και τον Τούρκο πρέσβη για τις παράνομες ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Τουρκικές διπλωματικές πηγές δεν επιβεβαιώνουν αυτό το περιεχόμενο και ότι δέθηκε έμφαση, λένε, στο να υπάρχει αλληλεγγύη με την ελληνική πλευρά. Πάντως, η Ελλάδα σταθερά δηλώνει ότι παράνομες ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να γίνουν αποδεκτές. Μάλιστα, κόκκινος συναγερμός λοιπόν στην κυβέρνηση. Μένει να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά τις επόμενες ώρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Αλεξία Τασούλη.